Μπορνούς, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την Τουρκία, από το δημοψήφισμα στην Τουρκία. Έτσι, μια πρώτη αποτίμηση του αποτελέσματος. Έχουμε μια οριακή νίκη του Ερντογάν. Η κοινωνία της Τουρκίας θεωρείται ότι είναι διχασμένη, αλλά ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή δεν έχει αντίπαλο. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και για την ίδια την Τουρκία, για το εσωτερικό της, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορά και εμάς, τη χώρα μας, διότι είμαστε γείτονες και έχουμε και όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν όλα αυτά τα χρόνια, όλοι ιστορικά. Αν διάλεγα ένα τίτλο για να χαρακτηρίσουμε το τουρκικό δημοψήφισμα, θα ήταν Πύριος Νίκη. Γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν επένδυσε όλο το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά σε μια άνετη επικράτηση σε αυτό το δημοψήφισμα. Και τελικά εκεί που καταλήξαμε είναι να πάρει μια οριακή νίκη υπό ένα περιβάλλον πάρα πολύ ισχυρής αμφισβήτησης, ακόμη και με ντοκουμέντα που έχει να κάνει με την εγκυρότητα κομματιού της εκλογικής διαδικασίας. Δεν έχει αντίπαλο όμως, και αυτό νομίζω ότι είναι και σαφές και για τις ξένες δυνάμεις, ότι δεν υπάρχουν... Δεν είναι ακριβώς έτσι, επιτρέψτε μου να πω, γιατί στο χαρακτηρισμό Πύριος Νίκη συμπεριλαμβάνω στη σκέψη μου και αυτό το κομμάτι, ότι ακριβώς λόγω του ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εντός ποιου κλίματος έγινε το δημοψήφισμα, έτσι, και ποιες ήταν οι προσδοκίες της κυβέρνησης και του Προέδρου, κόσμος που στήριξε το όχι και που μέχρι τώρα και λόγω του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης μετά το πραξικόπημα, αλλά και λόγω ενός περιβάλλοντος καταπιεστικού, θα λέγαμε, σε σχέση με τις πολιτικές ελευθερίες, ήταν κόσμος ο οποίος είχε, θα το πω λαϊκά, είχε λουφάξει. Mm-hmm. Αυτός ο κόσμος συνειδητοποίησε με το 49% του όχι ότι τελικά το προφίλ του Πρόεδρου δεν είναι τόσο ισχυρό όσο είχε καλλιεργηθεί. Πήρε τα πάνω της, δηλαδή η αντιπολίτευση, αυτό θέλετε να πείτε. Και είδαμε ότι ακόμη και το JHP, το κεμαλικό, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο επιτρέψτε μου να κάνω μια αξιολόγηση ότι ως αξιωματική αντιπολίτευση ήταν εξαιρετικά νοθρό πριν την καμπάνια του δημοψηφίσματος. Από το βράδυ του δημοψηφίσματος και τις καταγγελίες που υπήρξαν κτλ., φαίνεται ότι βγήκε από ένα λίθαργο ως αξιωματική αντιπολίτευση. Εξάλλου έκανε και προσφυγή για την παρακατάσταση περίπου 2,5 εκατομμυρίων ψήφων. Μένει να δούμε στο επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε προεδρικές εκλογές και υποφυσιολογικές συνθήκες και κοινοβουλευτικές εκλογές το 2019. Μένει να δούμε σε αυτό το διάστημα, αυτή την περίοδο, τη νέα μετά το δημοψήφισμα, ποιες θα είναι οι εξελίξεις και πώς θα φτάσουμε στο 19, γιατί να θυμίσω ότι με βάση συνταγματική μεταρρύθμιση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα εκλεγεί το 2019 μένει στο αξίωμά του, αν δεν κάνω λάθος, ως το 2029. Mm-hmm. Χωρίς εκλογές. Όχι, με εκλογές. Με εκλογές. Δικαιούται δύο θητείες. Ναι. Που είναι και ο στόχος του Προέδρου Ερντογάν να παραμείνει μέχρι το 2029. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα πολιτικά αποτελέσματα των όσων καταγράφηκαν στη διαδικασία του δημοψηφίσματος, που δεν είναι μόνο το ίδιο το αποτέλεσμα. Είναι και οι διεργασίες που εκτελήσονται γύρω από αυτό το αποτέλεσμα. Εσείς, επειδή εκφράζετε το ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση, ποια είναι τα στρατηγικά διλήμματα αυτή τη στιγμή της Ελλάδος για αυτό το αποτέλεσμα? Δηλαδή, ότι βλέπουμε ότι στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διχασμένη για το θέμα, και θα το κουβεντιάσουμε αυτό, για το ποια στάση πρέπει να κρατήσει απέναντι στην Τουρκία και απέναντι στον Ερντογάν. Αλλά εδώ η αντιπολίτευση γενικώς και η κυβέρνηση έχουν μια σταθερότητα, θα λέγαμε, μια κοινή γραμμή απέναντι στο αποτέλεσμα αυτό του δημοψηφίσματος. Κοιτάξτε, εμείς παρακολουθούμε με ζωηρό ενδιαφέρον τις εξελίξεις, γιατί για όλους τους λόγους του κόσμου την Ελλάδα τη συμφέρει να υπάρχει σταθερότητα και δημοκρατική ομαλότητα στην Τουρκία. Και άρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα βήματα που θα γίνουν την επόμενη περίοδο. Δυστυχώς, και εδώ βάζω την προσωπική μου άποψη, όχι με μεγάλη αισιοδοξία για τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται μετά το δημοψήφισμα, αλλά με όλα τα αυτά με ζωηρό ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γιατί δεν είναι μόνο η πολιτική εξέλιξη γύρω από το δημοψήφισμα, πρέπει να δούμε και με βάση στοιχεία του δημοψηφίσματος και άλλες προεκτάσεις που τόσο καιρό δεν έρχονται στην
στην, τουλάχιστον με την ένταση που θα έπρεπε, στην επιφάνεια. Δηλαδή, την εξαγωγή της κρίσης. Ο Ερντογάν έχασε 9 στις 17 μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας, που αντιπροσωπεύουν περίπου από το 60% έως τα 2 τρίτα της τουρκικής οικονομίας. Mm-hmm. Η Τουρκία είναι μια χώρα που μπαίνει με γρήγορους ρυθμούς σε μια σκληρή οικονομική κρίση. Και να θυμίσω ότι κομμάτι της επιτυχίας του Προέδρου Ερντογάν μετά το 2001 ήταν ότι έφερε τη σταθερότητα μετά τη βαθιά κρίση του 2001. Και έτσι έχτισε μια ηγεμονία ως πολιτικός ηγέτης. Και ήταν και το υπόδειγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση της ήπιας Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε στρώματα, αλλά και σε αυτό που ονομάζουν οι αναλυτές την αναδυόμενη Ισλαμικιαστική τάξη. Που αναδείχθηκε μέσω του κλίματος σταθερότητας, αλλά βεβαίως και πελατειακών δικτύων που τα έχουμε δει και έχουν καταγγελθεί. Αυτή η συνθήκη αυτή τη στιγμή φαίνεται να κλονίζεται. Γιατί η κατάσταση στην Τουρκία δυστυχώς δεν είναι σταθερή αυτή τη στιγμή. Και αυτό έχει προεκτάσεις γεωπολιτικές για την ευρύτερη περιοχή σε ό,τι έχει να κάνει με την κυπριακή κρίση, με τις μάχες στο Ιράκ, με τα ελληνοτουρκικά, με το κυπριακό. Γι' αυτό και εμείς με ζωηρό ενδιαφέρον παρακολουθούμε, παραμένοντας προσιλωμένοι στην αναγκαιότητα να υπάρξει σταθερότητα στην Τουρκία.